παιδιά που όντως εδώ μέσα έχουν κάνει έστω και μία επεξεργασία στην Wikipedia. Τρεις. Οι υπόλοιποι. Με δυσκολίες όμως. Πώς? Με δυσκολίες. Να το δούμε. Ναι. Οι υπόλοιποι. Πόσοι από εσάς έχετε δει το κουμπί επεξεργασία? Καλό αυτό. Θα μιλήσουμε για το... Ποιοι είμαστε? Εγώ λέγομαι Κωνσταντίνος Σταυλής. Είμαι χρήστης της Wikipedia από το 2003. Τότε έκανα την πρώτη μου επεξεργασία και ξεκίνησα το πρώτο μου λίμα στην αγγλική Wikipedia για τον ελευθέριο βρετισμό. Από τότε συνέχισα στην ελληνική Wikipedia. Από το 2005 είμαι διαχειριστής και γραφειοκράτης. Κάποιοι τίτλοι οι οποίοι σημαίνουν λίγα ή πολλά ανάλογα με το τι πράγμα μιλάμε. Ασχολούμαι πολύ έντονα με τη Wikipedia. Από το 2009 ασχολούμαι με δράσεις όπως αυτή για να φέρω το κόσμο στη Wikipedia, νέους χρήστες. Έχω συμμετάσχει στα διεθνή συνέδρια από τη Μάνια, τη Χάιφα, το Hong Kong και το Λονδίνο. Και είμαι μέλος του Wikimedia Community User Group, Greece, το οποίο είναι μια ομάδα χρηστών με αναγνώριση από το Ίδρυμα Wikimedia, και η οποία ασχολείται με εξωστρεφείς δραστηριότητες. Σαν αυτή. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε για οτιδήποτε, θέλω να προσπαθήσετε να κάνετε ο καθένας από μία επεξεργασία στην Wikipedia. Έχετε όλοι ανοιχτούς υπολογιστές? Θα σας δώσω κάποια χαρτάκια τα οποία έχουν πάνω ένα λίμα και μια πολύ εύκολη διόρθωση για να κάνετε σε αυτό το λίμα. Στα περισσότερα είναι απλά η αλλαγή στο στις ή και, γραφικεία. Πολύ απλό, πάνω-πάνω είναι ο τίτλος του λίματος και από κάτω το κείμενο με bold φαίνεται η λέξη που είναι λάθος. Στη με γιώτα αντί με ήτα. Κία αντί και. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα δεν έχουν διορθωθεί γιατί τα έβγαλα σήμερα τα περισσότερα. Ήδη έχουμε τις πρώτες απορίες. Απορία πρώτη. Επανέλαβε. Είπα ότι εντάξει, το άλλαξα, το αποθήκευσα, εμφανίστηκε κατευθείαν. Έκανα ένα refresh στη σελίδα, εμφανίστηκε απευθείας στη διόρθωση. Αν πήγαινε και άλλαζα κάτι και δεν ήταν λάθος, ας πούμε, ποιος θα με έλεγχε. Και ο φίλος είπε... Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν οι πάλι της Wikipedia κάποιοι άνθρωποι που είναι ορισμένοι να προσέχουν τις αλλαγές. Και σύμφωνα με στη Wikipedia το λίμα που έχω διαβάσει, παίρνει από 5 έως 15 λεπτά ο μέσος όρος διόρθωσης επιθέσεων, διαστρεβλών. Υπάρχει κάποια απορία που μας γεννιέται από όλο αυτό? Λοιπόν, καταρχήν. Επίσης υπάρχουν και κλειδωμένα κείμενα, δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν. Λοιπόν, πώς λένε φίλοι μου? Νίκος. Νίκος. Μαρία. Μαρία, λοιπόν. Αυτό που είπε η Μαρία είναι σωστό. Το ότι αυτό που πάτησε με αποθήκευση, που διόρθωσε και πάτησε αποθήκευση, καταρχήν είναι ορατό σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στη Μαρία. Ο φίλος από εκεί έχει λάθος. Οι αλλαγές δεν ελέγχονται από κάποιον πριν δημοσίευτο. Οι αλλαγές ελέγχονται συνεχώς. Για να πατώντας αποθήκευση, αποθηκεύεται το κείμενο και εμφανίζεται, δημοσιεύεται ταυτόχρονα. Εδώ μας γεννιούνται διάφορες απορίες. Οι περισσότεροι θα κινηθούν προς το χώρο της αξιοπιστίας. Το ότι ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και οι αναγνώσεις μετά θα διαβάσουν
ό,τι του ήρθε αυτού στο μυαλό κτλ. Θα το δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Για να ξεκινήσουμε με το τι είναι η Wikipedia. Η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια που έχει πολλές διαφορές από τις κλασικές εγκυκλοπαίδειες που γνωρίζουμε. Έχουμε στο μυαλό μας τι είναι βασικά και η Wikipedia και οι κλασικές εγκυκλοπαίδειες. Με πολλούς τόμους, σκληρή, βαριά, πιάνει πολύ χώρο στο ράφι. Έχει πάρα πολλά πράγματα, συνήθως δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε μέσα. Τι είναι η Wikipedia? Καταρχήν είναι μια πολυγλωσσική, παγκόσμια, συνεργατική, γενική, ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Το κάθε ένα έχει νόημα από αυτά που είπα. Καταρχήν, η Wikipedia δεν είναι μόνο η αγγλική, που είναι η γνωστότερη και η μεγαλύτερη. Είναι ένα ολόκληρος ιστότοπος, που έχει από μια εγκυκλοπαίδεια σε κάθε γλώσσα. Σε κάθε γλώσσα ζωντανή, με ομιλητές που την έχουν ως μητρική. Και είναι και παγκόσμια. Μιλάμε για όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν μιλάμε όμως, όταν λέμε πολυγλωσσική και παγκόσμια, δεν μιλάμε για εθνικότητες, μιλάμε για γλώσσες. Δεν υπάρχει βραζιλιάνικη και πορτογαλική ξεχωριστά Wikipedia. Υπάρχει μόνο μία, η πορτογαλική, γιατί είναι η πορτογαλική γλώσσα. Δεν υπάρχει μεξικανική Wikipedia. Είναι η ισπανική. Όπως αντίστοιχα η αγγλική η Wikipedia δεν είναι η αμερικάνικη, είναι μια παγκόσμια Wikipedia για όσους μιλάνε αγγλικά. Αντίστοιχα και η ελληνική δεν είναι των Ελλήνων ή για το ελληνικό κράτος. Αντίστοιχα υπάρχουν οι Κύπροι, υπάρχει η διασπορά, υπάρχουν Έλληνες ομιλητές στη Γερμανία, στην Αυστραλία, πάντως. Και στη μοντιακή γλώσσα δεν έχει. Υπάρχει. Και στα λατινικά. Σε νεκρές γλώσσες δηλαδή. Πώς? Για νεκρές γλώσσες χρησιμοποιούνται. Όχι, δεν υπάρχει σε νεκρές γλώσσες. Άρα λατινικά δεν. Λατινικά είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν θεωρείται απόλυτα νεκρή γλώσσα γιατί υπάρχει νέα βιβλιογραφία, νέα λογοτεχνία όπως τα λέγαμε, η οποία γράφεται σήμερα στα λατινικά. Υπάρχει πανεπιστήμιο το οποίο δουλεύει στα λατινικά και οι εξετάσεις του είναι στα λατινικά. Είναι μια ζωντανή γλώσσα. Συνεργατική. Εδώ είναι η πρωτοτυπία της Wikipedia. Οι κλασικές εγκυκλοπαίδειες γράφονται από κάποιους ειδικούς, ιστορικούς, φυσικούς, βιολόγους, οι οποίοι το πολύ να ελέγχονται από κάποιους επιμελητές. Αλλά κάθε λίμα εκεί πέρα γράφεται από έναν. Εδώ πέρα κάθε λίμα γράφεται από πάρα πολλούς. Ο καθένας συμπληρώνει τον άλλο. Έχουμε ένα κείμενο, ένα λίμα για το κάθε θέμα. Δεν έχουμε το λίμα Ελλάδα που έγραψε ο Κωνσταντίνος και το λίμα Ελλάδα που έγραψε ο Άρης. Για ένα κείμενο και όλοι είναι αναγκασμένοι να βελτιώνουν και να αναπτύσσουν ένα κλίμα για κάθε θέμα. Εδώ υπάρχει η ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ όσων αυτών θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτό και να συνεισφέρουν. Η έννοια αυτή είναι η έννοια του Wiki. Wiki υπήρχαν παλιότερα και πριν από την Wikipedia. Wiki είναι ένα είδος ιστότοπου που κάνει ακριβώς αυτό που επιτρέπει στους επισκέπτες να διαμορφώνουν το περιεχόμενό του. Η Wikipedia ήταν απλά το πρώτο wiki που είχε σκοπό συγκεκριμένο να γίνει μια εγκυκλοπαίδεια. Μια γενική εγκυκλοπαίδεια, όχι περιορισμένη σε ένα θεματικό τομέα, όχι κατά ανάγκη εξειδικευμένη, ακόμα και όταν έχει θέματα, λίματα τα οποία φαίνονται πολύ εξειδικευμένα, και βασικά είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, το οποίο μπορεί κάποιοι απλά να σκέφτονται ότι αφορά μόνο το θέμα του Wiki, ότι είναι ελεύθερος ο καθένας να συνεισφέρει. Έχει βέβαια και την έννοια του είναι μια εγκυκλοπαίδεια με ελεύθερη άδεια χρήσης, όπως το ελεύθερο λογισμικό για το οποίο μας μίλησε πριν ο Μιχάλης, που σημαίνει ότι το κάθε
κείμενο που υπάρχει μέσα, μπορεί ο καθένας να το πάρει και να το χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να ακολουθεί κάποιους συγκεκριμένους όρους. Μπορεί και να το οικειοποιηθεί, γιατί αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια. Όχι. Θα το δούμε. Το βλέπουμε όμως συνεχώς, έτσι. Σας έβαλα πρώτα να, να κάνετε μία επεξεργασία. Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη επεξεργασία που κάνατε. Και πάντα σε όλες τις παρουσιάσεις οι απορίες κινούνται γύρω από αυτό το θέμα. Μα πώς μπορεί να γίνεται να είναι αξιόπιστη ή πώς μπορεί καν να γίνεται δουλειά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στον καθένα να πάει να διορθώσει και να αλλάξει αυτά που έγραψε ο άλλος. Είπαμε ότι είναι ελεύθερη. Ο καθένας μπορεί να μπει μέσα, να πατήσει το επεξεργασία, να αλλάξει κάτι, να πατήσει αποθήκευση και όλος ο κόσμος να βλέπει τι έκανε. Δεν είναι ασύλλογη, δεν είναι άναρχη. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχει πολιτική, πολύ συγκεκριμένη, την οποία είναι όλοι, λίγο ή πολύ, υποχρεωμένοι να την ακολουθούν. Αυτή η πολιτική δεν είναι ουρανοκατέβατη. Δεν ήρθε από τα πάνω, ή από τον Τζίμι Γουέιλς, ή από την Ίδρυμα Δοκιμήδια, ή από οποιοδήποτε άλλο φωστήρα. Είναι πολιτική η οποία αναπτύχθηκε από την ίδια την κοινότητα, γιατί πλέον μιλάμε για μια κοινότητα χρηστών, για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτά τα θέματα τα οποία σιγά σιγά εμφανίζονταν σε ένα τέτοιο συνεργατικό περιβάλλον. Η βασική πολιτική περιεχομένου έχει 3-4 βασικούς κανόνες. Είναι η επαληθευσιμότητα, η ουδετερότητα, η ουδέτερη οπτική γωνία, μη πρωτοτυπική έρευνα, σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα και η εγκυκλοπαιδικότητα. Και όχι δομολογίες και όχι βρισκές και τέτοια. Ένας από τους βασικούς πυλώνες. Μιλάμε για ένα συνεργατικό περιβάλλον στο οποίο για να μπορέσει να δουλέψει θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός ανάμεσα σε αυτούς που συμμετέχουν. Όπως γράφει κάποια συγκεκριμένη πολιτική, οι θεμελιώδεις κανόνες, οι ιδρυτικοί κανόνες του εγχειρήματος λένε ότι υπάρχουν αρχές σε αυτό το πράγμα και επειδή είναι ανοιχτό μεν, αλλά δεν είναι, όσοι συμμετέχουν σε αυτό δεν είναι κατά ανάγκη μέσα, δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι μέσα, είναι επιλογή τους. Άρα, αν δεν συμφωνούν με αυτό που κάνουμε, μπορούν πολύ απλά να αποχωρήσουν ή αν η κοινότητα θεωρεί ότι εκμεταλλεύονται κάποιες ελευθερίες, η κοινότητα ήδη μπορεί να τους οδηγήσει έξω. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο κανόνα για το περιεχόμενο. Είναι η πολιτική της επαληθευσιμότητας. Μιλάμε πλέον για το ότι μπαίνει κάποιος και γράφει ότι κάτι τρελό. Ότι κάποιος έκανε κάτι. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Ότι ένας πολιτικός έκανε ένα έγκλημα το οποίο δεν το έκανε. Για να διαστρεβλώσει το λύμα. Δεν μπορεί κανένας, ειδικά σε λύματα για πρόσωπα τα οποία ζουν, δεν μπορεί κανένας να γράψει κάτι το οποίο δεν μπορεί να τεκμηριώσει με βάση αξιόπιστες πηγές. Πηγές κατάλληλες για το θέμα και να στηρίζουν άμεσα τον ισχυρισμό του. Εξωτικοί ισχυρισμοί χρειάζονται εξωτικές πηγές, εξαιρετικές πηγές. Αν θέλω να γράψω ότι κάποιος έκλεψε κάτι, θα πρέπει να... στο παρελθόν κάτι, θα πρέπει να πω ότι η τάδε εφημερίδα, ο τάδε μελετητής, ο τάδε ιστορικός έγραψε αυτό. Τάδε βιβλίο, τάδε σελίδα. Είστε τάδε στο σελίδα. Και να υπάρχει από πίσω ένας λόγος
για τον οποίο θα πρέπει να εμπιστευτώ ή να δώσω μια βάση τουλάχιστον, ένα λόγο για να αναφέρω αυτό που αναφέρει η πηγή. Από εκεί και πέρα, προφανώς κάποιος μπορεί να γράφει πράγματα, να βάζει κάποιες πηγές, αλλά να επιλέγει τις πηγές πονηρά ή ακούσια, χωρίς συνειδητή μεροληψία, να διαλέγει τις πηγές οι οποίες υποστηρίζουν την άποψή του. Και δεν είναι αξιόπιστες. Μπορεί να είναι αξιόπιστες, αλλά το να χρησιμοποιήσω μόνο αξιόπιστες πηγές οι οποίες υποστηρίζουν τη δική μου άποψη, ενώ υπάρχει και μια αντίθετη, είναι παραβίαση της ουδέτερης οπτικής οικογονίας. Και τι θα γίνει όμως, αν... από τη στιγμή που είναι αξιόπιστες, είναι πάντα σεβαστές. Θα πρέπει το λήμα να δίνει ανάλογο βάρος σε κάθε άποψη πάνω στο θέμα. Αν 70% από τους επιστήμονες υποστηρίζουν το Χ και 30% το αντίθετο, θα πρέπει το λήμα να αναφέρει ακριβώς αυτό. Ότι η κύρια άποψη είναι αυτή, το ποσοστό, ας πούμε, και υπάρχουν και άλλοι. Ή να αφιερώνει αντίστοιχο όγκο, να δίνει αντίστοιχο βάρος και μέσα στο λήμα. Δεν μπορεί να γράψεις 5 παραγράφους με τις απόψεις του David Irving για τον Χίτλερ και μόνο 2-3 για όλους τους υπόλοιπους. Ο Irving είναι μια μειοψηφία. Μπορείς να γράψεις για τον Χίτλερ, όπως είναι αποδεκτό από τους περισσότερους ιστορικούς, και σε μια υποσημείωση, ξέρεις, υπάρχουν και φιλοχιτλερικοί. Οπότε αυτό μπορείς να το διατηρήσεις της ισότητας με την ποσότητα που αναφέρεσαι πάνω σε κάτι. Μπράβο. Και τον τρόπο, δηλαδή, να μην τα δίνεις τόσο μεγάλο της έκθεσης. Και εδώ πέρα, αυτό που χρησιμοποιώ εδώ πέρα το εικονίδιο είναι λάθος. Κάποτε θα πρέπει να το αλλάξω. Δεν μιλάμε για ένα ζυγό ο οποίος φέρνει, δίνει ίσο βάρος σε όλες τις απόψεις. Μιλάμε για ανάλογο βάρος. Και μια μεροληψία. Μη πρωτότυπη έρευνα. Μπορεί να είμαι επιστήμονας. Μπορεί να είμαι μεγάλος. Μπορεί να έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή έρευνα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν είναι δυνατό να εμφανιστούν πρώτα στην Wikipedia. Δεν μπορώ να βάλω τα συμπεράσματα που έκανα, τα δικά μου, που έκανα εγώ ο ίδιος από το μικροσκόπιο ή με το τηλεσκόπιο ή με μια δημοσκόπηση ή οτιδήποτε άλλο. Όσο καλή και αν είναι. Θα πρέπει αυτά να έχουν δημοσιευτεί κάπου αλλού, να έχουν κριθεί από αντίστοιχους επιστήμονες, για να υπάρχει η ευκαιρία να αμφισβητηθούν και όταν γίνουν μέρος της βιβλιογραφίας, τότε μπορεί κάποιος να τα γράψει. Εγκυκλοπαιδικότητα. Πονεμένο θέμα. Είπαμε πριν ότι η Wikipedia είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Είναι ένα wiki ελεύθερο, ο καθένας μπορεί να μπαίνει μέσα, να διορθώνει και να δημιουργεί λήματα για σχεδόν οτιδήποτε. Wiki υπήρχαν και πριν από τη Wikipedia. Με διαφορετικούς σκοπούς. Η Wikipedia φτιάχτηκε για να γίνει εγκυκλοπαίδεια. Και πέτυχε ακριβώς επειδή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Έχουμε όλοι στο νου τι είναι περίπου. Τι είναι, άμα μπορεί. Οι άλλες εγκυκλοπαίδειες είχαν περιορισμό μεγέθους κατά ανάγκη. Η Wikipedia δεν έχει κάτι τέτοιο. Μπορεί να αναπτυχθεί όσο θέλει. Η Βρετάνικα μπορεί να είχε λήμα για 100 pop τραγουδιστές το 2008. Είχε για 100 pop τραγουδιστές. Η Wikipedia αυτή τη στιγμή έχει για δεκάδες χιλιάδες τραγουδιστές. Μπορεί να έχει για όσους θέλει. Δεν μπορεί όμως να έχει για την
Ξανθιά που τραγουδάει στο οικογενειακό κέντρο τα μαχαιρώματα. Γιατί αν κάποιος τουρίστης θέλει να φτιάξει λογαριασμό, ένα βήμα δεν μπορεί. Μπορεί. Αλλά αυτό θα πρέπει να κρυθεί. Αυτό γίνεται με... Να κρυθεί. Όχι. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το θέμα είναι κατάλληλο για κυκλοπαίδεια. Μπορεί να έχουμε λίμα για σπουδαίους γιατρούς. Μπορούμε να έχουμε λίμα για κάθε έναν που έχει πτυχίο ιατρικής. Μπορούμε να έχουμε λίμα για σπουδαίους συγγραφείς. Και για μέτριους συγγραφείς. Άσχετα με το αν είναι καλή ή όχι. Μπορούμε να έχουμε λίμα για οποιονδήποτε έχει εκδώσει έστω και ένα βιβλίο. Ένα λίμα για κάθε έναν ο οποίος είχε 15 λεπτά δημοσιότητας. Αν σκεφτεί ο καθένας, σε κάθε 3-4 γνωστούς του, ο ένας μπορεί να είχε αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας. Μπορεί να έχει παίξει σε ένα συγκρότημα. Μπορεί να έχει γράψει ένα βιβλίο. Μπορεί να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι η Wikipedia το Facebook, όπου μπορούμε να έχουμε σελίδα για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Ο κανόνας που έχουμε στην Wikipedia είναι ότι για να υπάρχει λίμα για κάποιο πράγμα, πρόσωπο, οργανισμό, για οτιδήποτε, θα πρέπει άλλοι να έχουν ασχοληθεί με αυτό, με το θέμα, να έχουν γράψει πριν από την Wikipedia. Να έχουν ασχοληθεί με σοβαρό τρόπο. Να του έχουν πάρει συνεντεύξεις, να έχουν κάνει αφιερώματα για τη ζωή του, να έχουν κάνει κριτικές για τα βιβλία του, κάτι. Όχι απλά σε ένα άρθρο εφημερίδας για κάτι άλλο, κάπου σε μια σειρά αναγκαστικά γράφτηκε ότι έκανε κάτι. Αυτό δεν είναι ότι αφιέρωσε η εφημερίδα χώρο για να γράψει για αυτόν, έγραψε για κάτι άλλο. Πνευματικά δικαιώματα. Είπαμε ότι η Wikipedia διαδίδεται με ελεύθερη άδεια χρήσης. Ελεύθερα πνευματικά δικαιώματα. Δίνουμε την ελευθερία σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της Wikipedia για οποιοδήποτε σκοπό, ακόμη και εμπορικό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει τη Wikipedia, να πάρει κάποιο λίμα, κάποια λίματα, να τα τροποποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, όπως το δημιουργεί στη Wikipedia, και αν θέλει μπορεί να τα τυπώσει και να τα πουλήσει, να τα βγάλει σε CD και να τα πουλήσει, να τα βάλει σε έναν άλλο ιστότοπο και να τα ονομάσει ότι είναι ανεπέδεια, αρκεί να παρέχει και ο ίδιος τις ίδιες ελευθερίες τις οποίες τα πήρε από τη Wikipedia. Δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ίδια άδεια χρήσης, που είναι μια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Δηλαδή θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πήρε από τη Wikipedia, άσχετα με το πώς τα ονομάζει, δηλαδή δεν μπορεί να τα οικειοποιηθεί και δεν μπορεί να απαγορεύσει σε άλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό. Απαγορεύουμε και το copy-paste. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε από όλου. Εκτός αν έχει ελεύθερη άδεια χρήσης, όπως η Wikipedia, δηλαδή μας επιτρέπει, αυτός που το έγραψε. Μπορούμε να πάρουμε άδεια από κάποιον να το δημοσιεύσουμε στη Wikipedia, αλλά η άδεια αυτή θα πρέπει να είναι μια άδεια προς οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε χρήση. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει, θα βάλτε τα κείμενά μου στη Wikipedia και μόνο. Θα πρέπει να είναι βάλτε τα κείμενά μου να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Εγκλωβίζοντας την πληροφορία, εγκλωβίζοντας τη γνώση μόνο σε έναν ιστότοπο, αυτό είναι κάτι επικίνδυνο. Η επιτυχία και της Wikipedia και των εγχειρημάτων του ελεύθερου λογισμικού βασίζεται στο ότι κανένας δεν μπορεί να εγκλωβίσει όλο αυτό τον όγκο γνώσης
δεν μπορεί να εγκλωβίσει τα κείμενα, δεν μπορεί να εγκλωβίσει τις εικόνες, δεν μπορεί να εγκλωβίσει το λογισμικό και να το οικειοποιηθεί. Τη στιγμή που είναι γραμμένο από πάρα πολλούς. Κανένας δεν θα πήγαινε να γράψει στη Wikipedia αν υπήρχε η υπόνοια ότι κάποια στιγμή η Wikipedia μπορεί να κλείσει τον ιστότοπο και να έχει πρόσβαση μόνο όποιος πληρώσει. Γιατί να το κάνει αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Κάποτε η Wikipedia, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν ένα project το οποίο ξεκίνησε από μια κερδοσκοπική εταιρεία. Όπως όλοι, από μια επιχείρηση. Αλλά ξεκίνησε με αυτούς τους όρους τους ελεύθερους. Γι' αυτό και μπόρεσε να αναπτυχθεί. Γιατί ήξερε ο καθένας ότι δεν. Ακόμα παρότι ήταν μια επιχείρηση με κεντροσκοπικό χαρακτήρα, δεν θα μπορούσε να εγκλωβίσει αυτό το περιεχόμενο. Οποιαδήποτε στιγμή ο καθένας μπορεί να πάρει την Wikipedia και να την ανεβάσει σε έναν άλλο ιστότοπο και να συνεχίσει να τη δουλεύει. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το Wikitravel. Το Wikitravel ήταν αντίστοιχα ένα wiki, το οποίο ήταν ταξιδιωτικό με ελεύθερη άδεια χρήσης πάλι, δεν ανήκει στην οικογένεια του Ιδρύματος Wikimedia, ανήκει επίσης σε μια κερδοσκοπική εταιρεία. Όταν κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου άρχισαν να βάζουν χέρι στο περιεχόμενο, η κοινότητα ολόκληρη πήρε ένα αντίγραφο ολόκληρο του Wikitravel και άνοιξε το Wiki Voyage. Και συνέχισε εκεί πέρα, χωρίς να είναι εγκλωβισμένο σε μια εταιρεία και μόνο. Το Wiki δεν έχει πνευματικά δικαιώματα σαν ονόμασή. Όχι. Όχι. Wiki είναι, όπως λέμε, blog. Είναι ένας είδος ιστότοπο. Τι είναι πήρε ολόκληρο το Wiki και το πήγαινε. Αυτή τη στιγμή μπορείς να κατεβάσεις ολόκληρη τη βάση δεδομένων της Wikipedia και να την βάλεις μέσα στον υπολογιστή σου. Και δεν είναι παράδοση. Μπορεί να τη βάλεις σε ένα σερβερ και να ανεβάσεις τη δικιά σου κάτι. Το δικό σου wiki, τη δικιά σου πέντια, πάντως δεν θα μπορείς να το ονομάσεις Wikipedia. Αλλά μπορεί οποιοδήποτε θα μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι ελεύθερο και είναι νόμιμο. Ενώ αντίστοιχα, ακόμα και αν έχεις πρόσβαση στην Britannica, δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι σελίδα που λέγεται πρόσφατες αλλαγές. Λοιπόν, οι πρόσφατες αλλαγές είναι οι σελίδες στις οποίες φαίνονται οι αλλαγές που έχουν γίνει σε οποιοδήποτε λήμα της Wikipedias στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάνω κάτω, στα τελευταία μία με δύο ώρες. Και παρουσιάζονται όλα εδώ, χαρακτηριστικά. Μπορείτε να δείτε το... Αυτές που κάναμε τώρα. Φαίνονται και αυτές. Ναι, φαίνονται και αυτές. Το πρώτο λήμα που υπάρχει που λέει Diogo Luis Santos, ονομάζεται έτσι. Ή μπορείτε να πατήσετε τη διαφορά εδώ, σε αυτό το σημείο. Να δείτε την αλλαγή που έχει γίνει, όπου παρουσιάζεται συγκεκριμένα ποια είναι στο δεξί μέρος, ποια είναι η καινούργια τροποποίηση και τι ήταν πριν που αλλάχθηκε, δηλαδή αυτό εδώ. Μέσα σε αυτό το λήμα, λοιπόν, επάνω βλέπετε τις επιλογές της ανάγνωσης της επεξεργασίας και του ιστορικού. Και αν πατήσουμε στο ιστορικό του λήματος, θα δείτε χαρακτηριστικά όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο λήμα από τη δημιουργία του μέχρι τώρα. Οι οποίες μπορεί να είναι άπειρες. Δεν υπάρχει περίοδος. Εδώ φέρονται ονόματα χρηστών. Φέρεται κάθε στιγμή ποιος χρήστης, πότε και τι έκανε. Μπορεί να φέρεται ότι ξεκίνησε το λήμα, πρόσθεσε μια παράγραφο, 50 παράγραφους ή απλά διόρθωσε ένα και. Και κάθε ένας από αυτούς έχει τα ίδια είναι συμμέτοχος στην πνευματική ιδιοκτησία αυτού του λήματος. Λοιπόν.
ξεκινήσουμε να δείξουμε μερικά πράγματα για την επεξεργασία. Πώς μορφοποιούμε το κείμενο. Σύνδεσμοι, εξωτερικοί σύνδεσμοι, παραπομπές, board κλπ. Θα τα δείξουμε σήμερα με κώδικα, που είναι ο δύσκολος τρόπος. Επεξεργασία κώδικα. Ναι. Θα δείξουμε την επεξεργασία με τον εύκολο τρόπο το επόμενο Σάββατο. Γιατί πιστεύω ότι ο εύκολος τρόπος είναι εύκολος να τον μάθετε για από μόνοι σας. Ναι. Γενικά αυτό που κάνω όπως συνήθως είναι το να μην δείχνω σχεδόν τίποτα ως το ζήτημα της επεξεργασίας. Αυτό που πρέπει να έχουν οι περισσότεροι στο νου είναι ότι είναι αρκετά εύκολο το να κάνεις οτιδήποτε, απλά βλέποντας πώς το έχουν κάνει οι άλλοι. Πατάς την επεξεργασία, βλέπεις πώς είναι και τροποποιείς αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα. Κάνοντας, μαθαίνεις πιο καλά. Να μας τα δείξει ο Άρης τώρα. Εδώ βρισκόμαστε στο λίμα ιστορία της βιολογίας. Αν πατήσουμε την επεξεργασία του κώδικα, μας ανοίγει χαρακτηριστικά το παράθυρο όπου κάνουμε την επεξεργασία. Κανονικά εδώ βλέπουμε το λίμα, όμως έχει γραφτεί από, από τους χρήστες μάλλον και όχι ακριβώς αυτό που εμφανίζεται στους λόγους. Επάνω βλέπουμε μια γραμμή επεξεργασίας, η οποία είναι η βασική γραμμή επεξεργασίας και έχει χαρακτηριστικά τα έντονα γράμματα και τα πλάγια. Εδώ είναι η υπογραφή του χρήστη. Οι σύνδεσμοι, ενσωματωμένα αρχεία, παραπομπές και αν πατήσουμε στο βελάκι εδώ, έχει κάποιες επιπλέον επεξεργασίες που μπορούμε να κάνουμε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πάρουμε τη λέξη εξώφυλλο. Πατώντας τα bold γράμματα βγαίνουν χαρακτηριστικά του πώς θα πρέπει να είναι οι τρεις απόστροφοι στην αρχή και στο τέλος της λέξης. Σημαίνουν ότι είναι bold τα γράμματα. Πλέον δηλαδή η λέξη θα εμφανίζεται με έντονα γράμματα. Χαρακτηριστικά για να το δείξω κιόλας. Κόψε μόνο την πρώτη παράγραφο, να φαίνεται ότι μην μπερδευόμαστε με την επόμενη. Εδώ είναι στην φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ ότι είναι σε έντονα γράμματα πλέον. Αυτό που κάνει η μπάρα πάνω είναι να μας βάζει τα σημαδάκια μέσα στο κείμενο. Όπως σε ένα Word, ας πούμε, θα μπορείτε να τα καταλάβει και πιο εύκολα. Τα ίδια με το Word, δεν είναι. Είναι απλά εμφανίζει, στο κείμενο εμφανίζεται διαφορετικά. Δηλαδή στο Word θα το εμφανίσει κατευθείαν, θα γίνει σαν την επεξεργασία την άλλη, την πιο εύκολη που λέγαμε στο Word. Εδώ θα σου το εμφανίσει μέσα, δηλαδή η απόστροφη αυτή είναι που εμφανίζεται κατευθείαν όταν είναι Word. Όταν κάνει πλάγια, δηλαδή θα εδώ πέρα. Στα πλάγια είναι δύο απόστροφοι στην αρχή και στο τέλος. Θα πάρεις δηλαδή, θα πάρεις τον cursor πάνω στην λέξη και θα πατήσεις τον bold. Αν θέλετε να κάνετε. Ωραία. Σου βάζεις απλά το bold. Δεν θα γίνουν bold στο κείμενο. Θα γίνουν bold στο κείμενο που διαβάζεις. Και θα βγει, μπροστά σου δεν θα γίνουν. Εδώ μιλάμε για έναν κώδικα στο οποίο δίνεις εντολές στην ουσία. HTML. Δεν είναι HTML, είναι πιο απλό από HTML. Είναι πιο απλός. Έχει. Δηλαδή, με τρεις απόστροφους αριστερά-δεξιά που γίνονται bold, με δύο απόστροφους γίνονται πλάγια, με αγγείλες μπαίνουν οι σύνδεσμοι, κάποιες κάθετες κτλ. Η μπάρα πάνω, αυτό που κάνει στην ουσία είναι να σε καθοδηγεί για το να μπουν αυτά τα σημαδάκια μέσα στο κώδικα. Αλλά όχι σε πραγματικό χρόνο. Όχι. Και ας πούμε πρακτικά, κάποιος που το έχει μάθει ήδη το τι σημαδάκια παίρνουν, μπορεί να μην χρησιμοποιεί τα κουμπάκια πάνω. Δεν πούμε, τα πατάς κατευθείαν εσύ. Πατάς κατευθείαν στο κουμπάκι, τα γράφεις και τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή είναι το ίδιο το να πατήσεις το κουμπάκι Bold και να κάνεις τη λέξη σου Bold και το ίδιο είναι να πας με
τον Κέρσονα και να πατήσεις τους αποστρόφους στο πληκτρολόγιο και απλά να τους βάλεις στο κώδικα σου. Επίσης, ο εσωτερικός σύνδεσμος είναι κάτι που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Ευαίδεια. Μπορούμε να ενσωματώσουμε ένα αρχείο, εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή ακριβώς το τι βγαίνει. Πατάμε, δηλαδή βγαίνουν οι δύο αγγίδες και μπαίνει η ονομασία του αρχείου και από εκεί και πέρα το thumb είναι για να μπει το frame και το view. Το right είναι ή left, σε ποια μεριά της σελίδας θα εμφανίζεται, αριστερά ή δεξιά. Το μέγεθος και από δίπλα η λεζάντα, πριν κλείσει ξανά με τις αγγίδες και πάλι. Μέσα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και άλλες εσωτερικές παραπονές, δηλαδή μέσα στη λεζάντα μπορούμε να βάλουμε εσωτερική παραπονή, όπως φαίνεται στην χαρακτηριστική τη λέξη εξέλιξη. Έτσι, εδώ πέρα, αυτή εδώ είναι η λεζάντα. Μέχρι κάτω. Από εκεί και πέρα υπάρχει. Το που πει για την εισαγωγή συνδέσμου, το οποίο εφόσον γράψετε εσείς την ονομασία, δεν χρειάζεται να βάλετε τις αγγίδες που προαναφέραμε. Διαδικασία για να κάνουμε μια αλλαγή. Δηλαδή, πέρα από το αυτονόητο, ας πούμε ότι λείπει ένα και, έχει ένα και παραπάνω, ένα κόμμα, κάτι. Ναι. Που το βλέπουμε, το διορθώνουμε, είτε με κώδικα είτε χωρίς. Για ποιες ουσιαστικές αλλαγές μπαίνουμε και κάνουμε ό,τι νομίζουμε, ας πούμε, πάμε στη συζήτηση, ας πούμε, έχουμε μια τέτοια πορεία. Αν είναι συζητήσιμο το θέμα, πας στη συζήτηση. Από εκεί πέρα, εάν γνωρίζεις κάτι και θέλεις να πραγματοποιήσεις μια προσθήκη, δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί, μια ανανέωση της σελίδας γενικότερα, μπορείς να πεις να γράψεις μια παράγραφο ολόκληρη. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που, ναι, ας πούμε για το McCarthy που είπαμε. Είναι με ύψιλον το McCarthy. Και μου ήρθε εμένα γιατί είναι με ύψιλον, ας πούμε, και δεν είναι με γιώτα. Ναι. Και το ψάξα, ας πούμε, στο Google να έχει περισσότερα με γιώτα και γενικά, ας πούμε, τα εξελισμένα ονόματα. Αυτό είναι μετακίνηση, είναι. Ναι. Και βέβαια στην Wikipedia έχει άλλες 100 αναφορές, ξέρω, μπορεί και πολύ παραπάνω στο McCarthy. Θα μπω να κάνω την αλλαγή στον τίτλο και σε όλη τη σελίδα, θα πάω στη συζήτηση να δω αν έχει αναφερθεί, αν έχει συζητηθεί. Μπορεί να έχει. Πολύ πιθανό, ναι, ας πούμε. Ή μπορεί δεν και είναι μόνο αποψία. Τώρα, μιλάς τώρα για κάτι που εμπλέκει και με την ονομασία του λήματος. Ναι, ναι. Οπότε ναι. Είναι λίγο πιο. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, το ξέρω. Απλά πιο πολύ. Το διάλειμμα λίγο αφορμή. Μάλλον όχι τόσο. Γιατί μπορεί οποιοδήποτε να μετονομάσει ένα λήμα ή να το μετακινήσει, όπως λέμε εμείς. Η διαφορά είναι ότι μπορεί να το κάνει αν έχει λογαριασμό χρήστη. Και είναι τουλάχιστον 4 ημερών παλιός. Δεν μπορεί να το κάνει από την πρώτη στιγμή. Η επεξεργασία κλίματος, το να διορθώσεις οτιδήποτε, το να προσθέσεις οτιδήποτε, γίνεται χωρίς καμία απολύτως διαδικασία προηγούμενη. Γι' αυτό σας έδωσα πριν να διορθώσετε κάτι. Η διόρθωση του και ή του στην δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από το να προσθέσεις 200 παραγράφους σε ένα λήμα. Πατάς επεξεργασία ή επεξεργασία κώδικα, το κάνεις, αποθήκευση και το βλέπει όλος ο κόσμος. Τι γίνεται δηλαδή. Και το κάνατε ήδη χωρίς να έχετε λογαριασμό. Ή τουλάχιστον χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας. Δεν είναι απαραίτητο, προσφέρει όμως πλεονεκτήματα ο λογαριασμός. Βγάζει, σας έβγαλε όλους μια προειδοποίηση ότι έχετε συνδεθεί με την IP και θα είναι εμφανής. Ναι, θα είναι εμφανής, άρα για να είμαι προστατευμένος εγώ πιο ιδιωτικά, είναι καλό να έχω λογαριασμό. Ναι, σε ένα όνομα. Γιατί είναι μία ανιχνεύση. Και πιο εύκολα μπορώ να δω μετά τις παρατηρήσεις. Από εκεί και πέρα, μετά, ο καθένας όταν αρχίσει να συνεισφέρει, μπορεί από εκεί και πέρα να παρακολουθεί τις δικές του συνεισφορές, εκεί το τομέα με τον οποίο ασχολείται, οι άλλοι χρήστες τον αναγνωρίζουν ποιος είναι, τι συνεισφορές έχει, με τι έχει εμπειρία, τι μπορούν να τον ρωτήσουν, τι μπορούν να τον πληροφορήσουν, χτίζει ένα προφίλ. Από εκεί πέρα αυτό έχει, του δίνονται κάποια επιπλέον δικαιώματα, όπως το να μετονομάσει μια σελίδα, να ανεβάσει αρχεία, όχι να χρησιμοποιήσει αρχεία, να ανεβάσει κιόλας αρχεία.
να πληροφορείται πιο εύκολα για τις αλλαγές που γίνονται στα θέματα που τον ενδιαφέρουν κτλ. Από εκεί και πέρα η διαδικασία δεν υπάρχει. Πέρα από το να πατήσει την επεξεργασία και αποθήκευση. Από εκεί και πέρα το ποιος ελέγχει είναι το όλοι ελέγχουν τους υπόλοιπους. Πατώντας αποθήκευση, εγώ εμφανίζεται στις πρόσφατες αλλαγές, εμφανίζεται στις λύσεις παρακολούθησης των χρηστών που παρακολουθούν το συγκεκριμένο λίμα και μπορεί ο καθένας να δει τι αλλαγή έχει γίνει και αν συμφωνούν να την αφήσουν, αν θεωρούν ότι μπορεί να βελτιωθεί, να την βελτιώσουν, αν θεωρούν ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό, να γράφει κάτι αυτό, να αναιρέσουν και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα χτίζεται ένας κύκλος αλλαγών, αν υπάρχει θέμα ανάπτυξης, ο καθένας αναδιατυπώνει, προσθέτει ή αφαιρεί και γίνεται ανάπτυξη και βελτίωση. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ένα σύνδεσμος σε κάποιο λίμα και παραπέμπει στο ίδιο το λίμα, σε κάποια γενότητα ίσως. Αυτό θεωρείται σωστό. Παραπέμπει στο ίδιο λίμα. Ναι, δηλαδή σε κάποια πάρκο που υπάρχει μία λέξη, είναι γη και παραπέμπει στο ίδιο λίμα σε κάποιο άλλο σημείο που την εξηγεί παρακάτω. Κανονικά, αν βάλεις τις δύο αγγίδες που λέμε να παραπέμπουν σε ένα εσωτερικό συνδεσμό και είναι το ίδιο ακριβώς λίμα, απλά θα εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Δεν θα σου μπορείς να κάνεις προς συγκεκριμένη ενότητα. Σε συγκεκριμένη ενότητα για να κάνεις αυτό, με καγγελάκι. Θα βάλεις το καγγελάκι, shift και το 3, ουσιαστικά, και θα βάλεις την ονομασία της υποενότητας μέσα στο άρθρο. Αυτό απλά κάνεις. Και με το που θα πατήσεις επάνω σε αυτό το εσωτερικό σύνδεσμο, ο οποίος έχει αυτό το καγγελάκι, αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, εκείνη κατευθείαν θα σε πάει εκεί, θα σου ανοίγει τη σελίδα σε εκείνο το σημείο. Από το τεχνικό, θεωρείται σωστό να βάζει ο άλλος παρακολουθές ή κάτι που θα διαβάσει παρακάτω. Είναι αποδεκτό. Ανάλογα με το context. Αλλά δεν πρέπει να είναι και πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή τώρα μου έρχεται ότι κάθε φορά που διαβάζει την εισαγωγή παράγραφο που λέει η ζωή και δεν θα γεννήθηκε τότε, πέθανε τότε, δεν έχει το πέθανε link για το θάνατό του στην παράγραφο του κάτω. Θα μπορούσε να υπάρχει. Ναι. Είναι σπάνιο. Αλλά δεν είναι ανακοινωμένο. Εντάξει, πάντως γίνεται. Γιατί θα πας προς το τέλος του κειμένου και θα βρεις ό,τι αφορά το θάνατό του με μια φυσιολογική πορεία. Αν κάποιος θέλει να πάει κατευθείαν στο θάνατο. Αλλά υπάρχει και ο πινάκας περιεχομένου τώρα. Τον πινάκας περιεχομένου. Εξαρτάται. Κοίταξε. Ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο μιλάμε, μπορεί και κάποια λίμματα να παραπέμπουν απευθείας σε μια ενότητα ενός άλλου λίμματος. Δηλαδή, αν έχω το λίμα για έναν νόμο και κάπου αναγράφω και σε αξιοθέατα ότι υπάρχει η Αγία Παρασκευή κατηχωρίου. Δεν υπάρχει λίμα για τη συγκεκριμένη εκκλησία, υπάρχει για το χωρίο, για το χωριό και μπορώ να κάνω ένα σύνδεσμο προς μια συγκεκριμένη ενότητα μέσα στο λίμα για το χωριό, στο οποίο μιλάω για την εκκλησία. Η συνεισαγωγή του λέματος, μπλα μπλα για το χωριό, μπλα μπλα, επειδή είναι παρακάτω, υπάρχει αυτό και εκείνο και η εκκλησία, μπορώ να στείλω κατευθείαν. Γιατί υπάρχει πιθανότητα κάποιος να ψάχνει για την εκκλησία, να θέλει να διαβάσει την εκκλησία, αλλά όχι για ολόκληρο. Παρομοίως με τους εσωτερικούς συνδέσμους, οι οποίοι έχουν δύο αγγείλες, υπάρχει ο εξωτερικός σύνδεσμος, στον οποίο μπορείτε πρώτα απ' όλα να πάρετε κατευθείαν αντιγραφή, ένα κόπι, τη διεύθυνση επάνω και να τη βάλετε σε ένα λίμα, όπου θα εμφανίζεται κανονικά το HTTP κτλ. Και η σελίδα, όπου αν πατήσει επάνω κάποιος το βγάζει κατευθείαν εκεί. Αν βάλουμε τη συγκεκριμένη γραμμή μέσα σε μία αγγείλη από τη μία και να κλείνει από μία αγγείλη από την άλλη, τότε θα εμφανίζεται ένα νουμεράκι μέσα για να μας βγάζει εκεί.
το ένα, ότι είναι η πρώτη. Και αναλόγως με το πόσες τέτοιες υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο λήμα, θα αριθμείται αναλόγως. Επίσης, εφόσον βάλουμε τις ακίνητες, μπορούμε εμείς, αντί για να εμφανίζεται, εφόσον πατήσουμε τη συγκεκριμένη λέξη, να μας πάει κατευθείαν στη σελίδα, αλλά μπορούμε να γράψουμε από δίπλα, από την ακίνητη, να βάλουμε ένα κενό και να γράψουμε κάτι το οποίο θέλουμε εμείς. Δηλαδή, η ιστοσελίδα είναι αυτή εδώ. Και πάνω σε αυτά τα γράμματα, αν πατήσουμε, να μας πάει κατευθείαν στην ιστοσελίδα. Και δεν χρειάζεται να γράφει δηλαδή www κτλ. Έτσι γίνεται με τον εξωτερικό συνδεσμό. Και υπάρχει και η παραπομπή, χαρακτηριστικά, η οποία τώρα στο κείμενο έχει παραπομπές. Έχει πάρα πολλές παραπομπές. Η παραπομπή γίνεται εφόσον βάλουμε αυτό το κείμενο. Ανοίγει πολύ απλά αυτό το παραθυράκι και βάζουμε εμείς τη διεύθυνση στην οποία θέλουμε να. Με HTTPS ή με 32. Με HTTPS. Σε κάθε λίμα, καταρχήν, αντιστοιχεί μια σελίδα συζήτηση. Σε αυτή να μπαίνουμε και μπορούμε να αφήνουμε σημειώσεις, να συζητάμε πράγματα πάνω στο λίμα, για την ανάπτυξη του λίματος. Όχι για να συζητήσουμε για το θέμα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για την ελληνική πολιτική, δεν πάμε στο συγκεκριμένο λίμα. Συζητάμε για το λίμα ελληνική πολιτική. Πέρα από αυτό, έχουμε φυσικά για πιο ευρύτερα θέματα, όχι για συγκεκριμένο λίμα, έχουμε πούμε, την αγορά, η οποία είναι ο πιο κεντρικός τόπος συζήτησης για όλους τους χρήστες που συζητάνε για την Wikipedia γενικά, για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, για αναζήτηση βοήθειας, ιδέες, προτάσεις. Στην σελίδα συζήτησης υπογράφουμε κανονικά. Όπως είπαμε, κάνουμε μια αλλαγή. Σε ένα λίμα. Ναι. Στη σελίδα πρόσφατες αλλαγές, καταρχήν, φαίνονται όλες οι αλλαγές. Οι αλλαγές που κάναμε, ας πούμε, εδώ πέρα, που φαίνονται. Τη δικιά μας. Όπως βλέπουμε εμείς τις αλλαγές των άλλων, έτσι τις βλέπουν και αυτοί. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα. Είτε είμαι διαχειριστής, είτε είμαι ανώνυμος χρήστης, ασύνδετος, τα βλέπω. Μπορώ να δω τι έκανε ο καθένας και να ενεργήσω ανάλογα. Συμφωνώ, οκ. Δεν συμφωνώ, θα το αλλάξω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται το περιεχόμενο. Δεν ελέγχεται από αρχές συντάκτες, ελέγχεται από όλους τους συντάκτες μαζί. Αν υπάρχει κάτι, λύνεται από όλους. Αν χρειάζεται να διορθωθεί, απλά μπαίνεις και το αναδιατυπώνεις μέσα στο λίμα. Αν δεν βρίσκεται λύση και προχωράμε είτε σε ένα μεγάλο κύκλο αναδιορθώσεων όπου αρχίζει και γίνεται ένα πρόβλημα στο οποίο δεν βρίσκουμε τρόπο αναδιατύπωσης έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αν δεν υπάρχει τρόπος να το λύσουμε μέσω αναδιατύπωσης, δηλαδή γράφω εγώ κάτι, μπαίνει ο Άρης και δεν συμφωνεί με αυτό και το αναδιατυπώνει. Μπαίνω εγώ ξανά και αντί να βλέπω ότι ο Άρης μου το διόρθωσε. Μπαίνω και αν επιμένω και το ξαναδιορθώνω το Άρη και αφήνω όπως το έκανα πριν. Ξαναμπαίνει ο Άρης. Το ξαναδιατυπώνει όπως νομίζει καλύτερα. Ξαναμπαίνω. Το γυρίζω έτσι όπως το έκανα εγώ. Χωρίς να αναδιατυπώσω. Έτσι με τρόπο που να θεωρώ ότι μπορεί να το αποδεχτεί ξανά ο Άρης. Αυτό θεωρείται ένας πόλεμος διορθώσεων. Εκεί έχουμε έναν κανόνα. Δεν μπορείς να το κάνεις πολλές φορές αυτό, ας πούμε, μέσα σε ένα 24ωρο. Θα πρέπει να περιοριστεί έτσι ώστε να οδηγηθείς σε μια λύση η οποία να είναι αποδεκτή. Εφόσον δεν μπορεί να λυθεί με αναδιατύπωση επιτόπου,
θα πρέπει να συζητηθεί. Και εκεί πέρα πάμε στη σελίδα συζήτησης και λες, εγώ το διατύπωσα έτσι γιατί ο τάδε γράφει έτσι. Ο χρήστης ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως αξιοπιστία. Δεν δημιουργήσει καμία κόντρα. Στη Wikipedia κανένας δεν ξέρει αν είσαι καθηγητής πανεπιστημίου ή μαθητής γυμνασίου. Γιατί δεν ζητάμε διαπιστευτήρια. Δεν είσαι αυτό που θα δηλώσεις, ούτε σε ελέγχει κανένας. Μπορείς να γράψεις αυτά τα οποία μπορείς να στηρίξεις. Οπότε, ο ένας ελέγχει τον άλλο. Προφανώς αυτός που έχει καλύτερες πηγές και έχει μεγαλύτερη εμπειρία στο θέμα και μπορέσει να τα διατυπώσει καλύτερα, προφανώς έχει μεγαλύτερες ελπίδες του να μείνει έτσι όπως είναι. Γιατί δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό που έγραψε με βάση τις πηγές που χρησιμοποίησε. Όχι με βάση το ποιος είναι ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό τώρα που δείχνει ο Άρης είναι η επεξεργασία με τον οπτικό επεξεργασία, το visual editing. Είναι, δεν είναι πολύ διαφορετικό, ας πούμε, από ένα word. Πώς πάμε στο visual editing τώρα. Αντί επεξεργασία, πότε για επεξεργασία. Α, σκέτο επεξεργασία. Είναι το σκέτο επεξεργασία, αυτό. Παλιότερα που έχει επεξεργασία και το αλέπτυο. Λοιπόν, αν πατήσουμε επάνω σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου, μας εμφανίζεται ο καίσονας σαν το Word. Όπως φαίνεται εδώ. Βλέπουμε κανονικά τους συνδέσμους, βλέπουμε ποιοι υπάρχουν και μπορούμε να τους αλλάξουμε. Δηλαδή, πατώντας στο συνδεσμό, μπορούμε να πατήσουμε επεξεργασία και να οδηγηθούμε αλλού. Μπορούμε να γράψουμε κανονικά. Είναι βασικά ό,τι βλέπεις, αυτό παίρνεις. Ή τουλάχιστον σχεδόν αυτό παίρνεις. Είναι πολύ εύκολη η επεξεργασία με αυτό το σύστημα. Γι' αυτό και το ενεργοποιήσαμε για όλους τους χρήστες. Στην ελληνική Wikipedia το ενεργοποιήσαμε για όλους τους χρήστες. Παρότι στην αγγλική ακόμη δεν είναι ενεργοποιημένο, θα πρέπει να έχεις κάνει λογαριασμό και να το ενεργοποιήσεις με το χέρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό όταν δεν ξέρει κάποιος τίποτα, απλά να πατήσει και να αρχίσει να αλλάξει. Σας δυσκολεύει ο κώδικας, είναι πολύ εύκολο να κάνετε οποιαδήποτε επεξεργασία με το visual editor. Δηλαδή εμφανίζεται ένας κέρσορας και μπορείτε να γράψετε. Γράφεις, διορθώνεις ό,τι θέλεις, αποθήκευση και τελείωσε. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πριν πρέπει να πατήσατε αυτό. Έτσι. Οι ενότητες αυτές, οι οποίες φαίνονται και στον πίνακα περιεχομένων, οι επικεφαλίδες τους μπαίνουν από εκεί πέρα που λέει παράγραφος, όταν επιλέξουμε κάτι. Γράφουμε κεφαλίδα πρώτου, δεύτερου, τρίτου επίπεδου και μας δημιουργούν ενότητες ή υποενότητες της προηγούμενης ενότητας. Ο πίνακας περιεχομένων δημιουργείται αυτόματα. Όταν μια σελίδα έχει τρεις ενότητες και πάνω, δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένου. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε κάπως με κάποιες ρυθμίσεις, το οποίο πάρα πολύ σπάνια. Οι παραγωγές και εδώ πέρα μπαίνουν πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν, και έχουμε και παρακομπές, υποσημειώσεις σε πηγές, έτσι. Δεν μιλάμε για συνδέσμους. Αν θέλω να τεκμηριώσω μια πληροφορία, μπορώ να πάω εδώ πέρα και να διαλέξω αν θέλω να στείλω σε ένα μισθότοπο, σε ένα βιβλίο, σε ένα περιοδικό ή να το φτιάξω με το χέρι αυτό που θέλω να βάλω σαν υποσημείωση. Αν θέλω να παραπέμψω σε ένα βιβλίο, πατάω βιβλίο και μου ανοίγει φόρμα, μπορώ να συμπληρώσω το μισθό του βιβλίου, όνομα συγγραφέα, εκδότη, έτος έκδοσης, σελίδα. Και σε ποια σελίδα, ναι. Ομοίως, αν θέλω να στείλω σε ένα ιστότοπο, τουλάχιστον χρειάζομαι τη διεύθυνση και τον τίτλο και μπορώ να συμπληρώσω κι άλλα. Mm.
ουσιαστικά ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσετε να κάνετε τις πρώτες σας επεξεργασίες θα ήταν καλύτερο να σας κάνετε το Visual Editor, είναι πολύ πιο εύκολο, σας εμφανίζει οτιδήποτε χρειάζεται στην πάρα από πάνω. Το podcast δυσκολεύει, απλά διευκολύνει περισσότερο τους χρήστες που έχουν περισσότερη εμπειρία για να κυλήσουν λίγο πιο γρήγορα. Τώρα, κάποια πράγματα. Σιγά σιγά πάντως μπορείτε να κάνετε φυσικά και επεξεργασία. Κάποια πράγματα βασίζονται σε άλλες σελίδες οι οποίες έχουν πολύπλοκο κώδικα. Ας πούμε αυτό το πινακάκι εδώ πέρα είναι κάτι πολύπλοκο να γίνει σε κώδικα. Και άλλωστε θέλουμε να έχουμε το ίδιο πινακάκι όλες τις μέρες του Μαρτίου. Αντί να πάρω το ίδιο και να το κάνω copy-paste σε 31 σελίδες που έχει ο Μάρτιος, έχω μία. Έχω ένα πρότυπο ημερολόγιο Μαρτίου, το οποίο προσθέτω με κάποιο κώδικα, με κατσαρές αγγίλες και τον τίτλο του. Ακόμα και εκείνα πάνω τα έχουμε σαν ξεχωριστό κώδικα. Ή μπορεί να θέλουμε ένα, κάποιο πρότυπο. Αυτό τώρα, όπου το αντιγράφω, κατσαρές αγγίλες μήνες Μαρτίου, κλείνω με κατσαρές αγγίλες, μου εμφανίζει εκείνο το ημερολόγιο. Το οποίο το έχει φτιάξει. Κάποιος μπορούμε να το τροποποιήσουμε και αυτόματα ό,τι αλλαγή κάνουμε στη σελίδα που περιέχει αυτό το πινακάκι, εμφανίζεται τα αυτόματα σε όποιο λίμα το περιέχει. Μια αλλαγή για 30. Μπορεί να είναι μια αλλαγή και να εμφανίζεται σε 2.000 σελίδες. Επίσης, να δείξουμε ένα infobox και αυτά ακόμη. Σε πολύπλοκο κώδικα και χρειάζεται να το περιλάβουμε σε πολλές σελίδες, το φτιάχνουμε μία φορά και το βάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Το λέμε πρότυπο αυτό. Επίσης, πολλές σελίδες, ας πούμε, για καλλιτέχνες ή για πόλεις, έχουν εδώ δεξιά ένα πινακάκι με τις βασικές τους πληροφορίες. Αυτό το λέμε πλαίσιο πληροφοριών ή infobox. Αυτό για να γίνει, προφανώς και αυτό θέλει ένα πολύπλοκο κώδικα, ο οποίος μπορεί να είναι κοινός για όλες τις πόλεις και τα λοιπά, στο μεγαλύτερο μέρος του, εκτός από τα κομμάτια τα οποία αφορούν τη συγκεκριμένη και στην ουσία είναι παράμετροι. Αυτό που κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα πρότυπο, το οποίο απλά συμπληρώνουμε με τα μοναδικά απαραίτητα στοιχεία σε κάθε λίμα. Για παράδειγμα, στο Θεσσαλονίκη. Και απλά θα συμπλήρωνε μια φόρμα. Για να εμφανιστεί αυτό. Ή, αν πήγαινε στην επεξεργασία κώδικα, θα συμπλήρωνε ας πούμε αυτό. Κατσαρές, αγγίλες, όλη η Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα πλαίσιο ειδικά για την Ελλάδα και θα συμπλήρωνε. Όλη η Θεσσαλονίκη, η εικόνα που θέλω να εμφανίζεται αυτή. Ο χάρτης της είναι η τάδε εικόνα. Δήμαρχος είναι ο τάδε. Για να μας το συμπληρώσει. Αν θέλαμε από περιέργεια να δούμε τι χρειάζεται για να εμφανιστεί εκείνο το ολόκληρο το πλαίσιο κτλ. Είναι αυτό και από πίσω έχει ακόμα πιο πολύπλοκο κώδικα. Μιλάμε για στα πρότυπα και ειδικά στα πλαίσια πληροφοριών μιλάμε για μια δομή σελίδων που είναι μπαμπούσκα. Πολλές σελίδες που ενσωματώνονται μέσα σε άλλες σελίδες, που ενσωματώνονται μέσα σε άλλες σελίδες και κάποιος χρειάζεται να πολύ κόπο για να μάθει πώς δουλεύει. Αλλά βοηθάνε πάρα πολύ όσους θέλουν να κάνουν δουλειά μέσα στα λίμματα, απλά να γράφουν
συμπληρώνουν μια φόρμα και έγινε κάτι μεγαλειώδες. Γι' αυτό αυτή η επεξεργασία είναι δηλαδή πολύ πιο απλοποιημένη για να βοηθήσει οποιοδήποτε χρήστη. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προγραμματιστής για να κάνει αυτή την επεξεργασία. Το visual editor που λέγαμε πριν. Πού θα βρει την ορολογία, ας πούμε, ότι το ρεύ σημαίνει. Δεν μιλάμε για αυτή. Παραπομπή. Στον οδηγό για νέους χρήστες. Υπάρχει. Ναι. Στον οδηγό για νέους χρήστες. Και που μας δείξαν. Καταρχήν, όταν κάνεις, φτιάχνεις λογαριασμό και πρακτικά μετά την πρώτη σου επεξεργασία, αν όχι πολύ γρήγορα, όλο και κάποιους χρήστες είναι παράδοση κάποιους χρήστες να σε καλωσορίσει. Η λίστα παρακολούθησης ουσιαστικά είναι τα λήματα τα οποία έχουμε βάλει με αστερίσκο εμείς γιατί θέλουμε να παρακολουθούμε, γιατί μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Οπότε, βλέποντας τη λίστα παρακολούθησής μας καθημερινά, μπορούμε να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει σε αυτά τα λήματα και να επιβεβαιώσουμε ή να συζητήσουμε ή να αλλάξουμε και εμείς μια οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς ήταν το λήμα πριν τις επεξεργασίες αυτές εδώ που συνέβησαν. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε εδώ πέρα, θα δούμε πώς ήταν στις 8.30 ώρα του 13 Μαρτίου του 2015 σε σχέση με τώρα, όπως είναι, με το προηγούμενο, δηλαδή σε κάθε παρένθεση που βρίσκεται. Από εκεί και πέρα το όνομα του χρήστη φαίνεται εδώ, πότε έκανε την επεξεργασία και η σελίδα συζήτησής του και η συνεισφορά του γενικότερα. Ωραία, επίσης υπάρχει και η ευχαριστία, η οποία σε μια περίπτωση προσθήκης κάποιων δεδομένων, οτιδήποτε, τα οποία μας έλειπαν και δεν ξέραμε, μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον συγκεκριμένο χρήστη πατώντας αυτό. Ποιο? Ευχαριστία. Μπορείς να πατήσεις. Αν έκανε κάποιος μια επεξεργασία που μας άρεσε και λες μπράβο, ήταν πολύ. Γιατί δεν το ήξερα αυτό, μπορείς να πατήσεις μια ευχαριστία και απλά να εμφανιστεί σε αυτόν τον χρήστη ότι τον